Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις κτίριο που μέσω του webinar αυτού μας δίνει δυνατότητα να παρουσιάσουμε νέα και καινοτόμα συστήματα. Είμαι ο Μανώλης Κασαράκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Των τμήματων λιανικής και χοντρικής πώλησης και εκπροσωπούμε την εταιρεία Γεράκης. Ας δούμε ένα σύντομο βίντεο για την εταιρεία πριν μπούμε στην ανάλυση των συστημάτων. Μάλιστα. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Και με το βίντεο. Ωραία. Όπως είδαμε λοιπόν στο βίντεο, η εταιρεία Γεράκης προσφέρει συνεχώς καινοτόμες λύσεις σκίασης για πάνω από 55 χρόνια, έχοντας συνεργαστεί με περισσότερους από 6.300 πελάτες, ιδιώτες και επαγγελματίες, ολοκληρώνοντας με επιτυχία πάνω από 500 projects απαιτητικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλύπτοντας οποιοδήποτε ανάγκη σκίασης με το βέλτιστο προϊόν. Μια σειρά προϊόντων που ξεχωρίζει και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι τα βιοκλιματικά κατακόρυφα συστήματα σκίασης και αντιανεμικής προστασίας G-ZIP. Τι είναι λοιπόν το G-ZIP? Είναι ένα κατακόρυφο σύστημα σκίασης υψηλής αισθητικής με κασετίνα αλουμινίου που περιέχει το ύφασμα για μεγαλύτερη προστασία και διάρκεια ζωής, το οποίο συγκρατείται πλευρικά με φερμουάρ στους πλαϊνούς οδηγούς αλουμινίου. Τοποθετείται εξωτερικά των κουφωμάτων, είναι πιστοποιημένο για μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας, περιορίζοντας θερμογέφυρες στα ανοίγματα και ενισχύοντας το ενεργειακό του κέλυφος. Με τη χρήση του συστημάτου G-ZIP επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για τη χρήση κλιματισμού, την προστασία μας από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία UV, δροσίζουμε φυσικά το χώρο μας και διατηρούμε τη θερμοκρασία σε καλύτερα επίπεδα, απαλλασσόμαστε από την ηλιακή λάμψη χωρίς όμως να περιορίζεται η ορατότητά μας από το εσωτερικό του χώρου προς τα έξω. Και το κυριότερο, με τη χρήση του συμβάλλουμε στη μείωση των επιβλαβών αερίων που εκπέμπουν οι συσκευές κλιματισμού και ενισχύουν το φαινόμενο θερμοκηπίου. Δυστυχώς το ζούμε όμως, ο πλανήτης μας καίγεται και βλέπουμε όλες τις συνέπειες στην καθημερινότητά μας με τις καιρικές συνθήκες να έχουν αλλάξει εντελώς. Τα αποτελέσματα των μελετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σκίασης ESSO, ο οποίος καθιέρωσε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Μέρα Σκίασης στις 21 Μαρτίου, μας δείχνουν ότι έως 30% ετησίως θα αυξηθούν οι μέρες που θα απαιτείται η χρήση air condition για τα επόμενα 30 χρόνια, έως και 60% μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την ψύξη του χώρου μας με συνδυαστική χρήση συστήματος σκίασης, έως 58% μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα με την ταυτόχρονη χρήση κλιματισμού και σκίασης, και έως 285 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώπη ως το 2050. Επιπροσθέτως, μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών της Ιταλίας αλλά και ανεξάρτητων φορέων της Ευρώπης επιβεβαιώνουν στο αριστερό γράφημα που βλέπετε όλα όσα αναφέρατε προηγουμένως. Όπως βλέπετε στις στήλες με το κόκκινο χρώμα, τα τελευταία 20 χρόνια το κόστος ενέργειας για κλιματισμό πενταπλασιάστηκε και θα συνεχίσει να αυξάνεται σε αντίθεση με την υπόλοιπη ενεργειακή κατανάλωση, όπως π.χ. για τη χρήση ζεστού νερού ή την θέρμανση του παρμένου σταθερές. Φαίνονται τα γραφήματα, παρακαλώ. Όπως βλέπουμε στις άμεσες εικόνες, με την τοποθέτηση και χρήση του συστήματος G-ZIP
πριν το κούφωμα, δεν επιτρέπουμε να περάσει στο εσωτερικό του χώρου το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας, σε αντίθεση με τη χρήση εσωτερικού ρόλερ ή κουρτίνας, όπου η θερμότητα περνάει και παραμένει μέσα στο χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται απαραίτητη η χρήση του εξωτερικού συστήματος σκίασης G-Zip. Τι σημαίνει όμως αυτό για την τσέπη μας? Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό, μελετήθηκε μια ιδιωτική κατοικία 80 τετραγωνικών, κλιματιζόμενη, η οποία χρησιμοποιείται από δύο άτομα. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι του πίνακα τι ενεργειακή ανάγκη για ψύξη υπάρχει σε κιλοβατόρες με τη χρήση διαφόρων τύπων τζαμιών και πώς αυτό μεταφράζεται σε κόστος κλιματισμού, δηλαδή από 349 ευρώ έως 461 ευρώ ετησίως. Στο δεύτερο κομμάτι του πίνακα βλέπουμε την ίδια περίπτωση κατοικίας, όπου έχει γίνει χρήση κάθετων συστημάτων σκίασης σε συνδυασμό με διπλό ή άλλο πίνακα, που είναι και το πιο σύνηθες. Εδώ το ετήσιο κόστος, ανάλογα φυσικά και με τον τύπο ή την απόχρωση του υφάσματος που θα επιλέξουμε, πέφτει έως και τα 63 ευρώ. 86% δηλαδή το ποσοστό εξοικονόμησης μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Φανταστείτε σε ένα επαγγελματικό κτίριο, για παράδειγμα, ένα κτίριο γραφείων ή ένα ξενοδοχείο, γιατί εξοικονόμηση χρημάτων μιλάμε, και όλα αυτά χωρίς να αλλοιώνεται καθόλου η αρχιτεκτονική των κτιρίων. Ωραία πάσα μου δίνεις, Μανώλη, για να αναφερθούμε στην γκάμα τώρα των διαθέσιμων υφασμάτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα αισθήματα G-Zip. Ο ξενοδόχος, για παράδειγμα, μπορεί να καλύψει σε ποσοστό 100% την ανάγκη σκότησης στα δωμάτια, χρησιμοποιώντας υφάσματα τύπου blackout αντί των δύσχρηστων και όχι αποτελεσματικών κουρτίνων συσκότησης. Επιπλέον, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε δυνατότητα σκίασης με τη χρήση διάτριτων υφασμάτων, όπως για παράδειγμα το ύφασμα Solis 92 της εταιρείας Serge Ferrari, το οποίο προσφέρει την καλύτερη θερμική απόδοση στην αγορά, ή το εξαιρετικής αντοχής ύφασμα Serge 600 με ίνες Fiberglass, τα οποία περιορίζουν έως και 97% τη θερμότητα του ήλιου, δεν χάνεται η ορατότητα προς τα έξω και προσφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για να σωματώνονται τέλεια και σε οποιοδήποτε χώρο. Όταν τώρα υπάρχει ανάγκη προστασίας ενός χώρου από τη βροχή και τον αέρα, χρησιμοποιούμε διάφανη αντιανεμική ζελατίνη. Πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με τη μέθοδο συγκόλλησης Ghost Invisible, πάχους μόνο 2 χιλιοστών, προσφέροντας το τέλειο οπτικό αποτέλεσμα. Εδώ, για παράδειγμα, ο πελάτης έχει την ανάγκη προστασίας του χώρου από βροχή και αέρα το χειμώνα και σκίαση κατά τις απογευματινές ώρες το καλοκαίρι. Μπορούμε να προσφέρουμε και αυτή την επιλογή συνδυάζοντας δύο από τα υφάσματα που αναφέραμε ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε και ύφασμα τύπου σίτας, αν αυτό το επιθυμούμε. Επιπλέον σε όλα αυτά που ανέφερες, θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι διαφορετικό έχουν τα συστήματα G-Zip από τα υπόλοιπα αντίστοιχα συστήματα της αγοράς. Είναι πιστοποιημένα με όλα τα ευρωπαϊκά στάνταρ, συνοδεύονται από πενταετής γραπτή εγγύηση, με αυτόν τον τρόπο επιβιώνεται και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής. Είναι τα μοναδικά που έχουν δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος στην αγορά, ξεπερνώντας τη μέγιστη πιστοποιημένη αντοχή σε ανεμοπιέσεις κλάσης 6, φτάνοντας δηλαδή σε ταχύτητα ανέμου έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι διαθέσιμα με την αόρατη συγκόλληση Ghost στις περιπτώσεις ζελατίνας. Και για το λόγο του αληθές, ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα που αφορά τα εξαντλητικά τεστ αντοχής που έχουν γίνει από το Ινστιτούτο Τζιορντάνο της Ιταλίας. Αμέσως τώρα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αναλύσουμε τις κατηγορίες των συστημάτων G-Zip
και πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κάθε ένα από αυτά. Στην καρτέλα αυτή βλέπετε τις διαθέσιμες διατομές κασετίνας των συστημάτων GZIP, οι οποίες μπορούν να καλύψουν μήκη ανοιγμάτων έως και 3, 4, 5 και 6 μέτρα μήκους αντίστοιχα για την κάθε διατομή. Για όλες τις διατομές είναι διαθέσιμη η επιλογή του αυτόματου κλειδώματος, του τερματικού προφίλ, γεγονός που αναβαθμίζει την αντοχή του συστήματος στις ανεμοπιέσεις από κλάση 3, που μεταφράζεται σε 6 μποφόρ όταν δεν έχουμε αυτόματο κλείδωμα, σε κλάση 4, 7 μποφόρ δηλαδή περίπου, ως και τη μέγιστη πιστοποιημένη κλάση 6, τα 10 μποφόρ αέρα, με το αυτόματο κλείδωμα simple ή quick αντίστοιχα. Ξεκινώντας από τη μικρότερη διάσταση κασετίνας που υπάρχει στην γκάμα, το GZIP85 μπορεί να τοποθετηθεί είτε χωρίς κλείδωμα, είτε με αυτόματο κλείδωμα simple για την εξωτερική θωράκιση των παραθύρων και των μπαλκονόπορτων από τη θερμότητα και τη φωτεινότητα, σε διαστάσεις μήκους από 60 εκατοστά έως 3 μέτρα και ύψους έως 2,5 μέτρα. Επίσης, λόγω των μικρών διαστάσεών του, δεν επηρεάζει καθόλου την αισθητική του κτηρίου σας. Τα επόμενα δύο συστήματα, GZIP105 και 114 που ακολουθούν, τα οποία είναι και τα πιο εμπορικά λόγω των διαστάσεων που μπορούν να καλύψουν, στηρίζονται στις δικές τους πατενταρισμένες βάσεις οροφής, είναι διαθέσιμα χωρίς κλείδωμα, είτε με τους δύο διαφορετικούς τύπους αυτόματου κλειδώματος, simple και quick. Μπορούν να καλύψουν έως 4 και 5 μέτρα μήκους ανοίγματος και ύψος έως 3 και 3,25 μέτρα αντίστοιχα. Είναι οι πιο συνηθισμένες επιλογές συστημάτων για ιδιώτες αλλά και χώρους εστίασης, καλύπτοντας περιμετρικά σταθερές ή πτυσσόμενες κατασκευές, όπως παραδείγματος χάρη οι τεντοπέργολες. Τέλος, όταν υπάρχει ανάγκη κάλυψης μεγαλύτερων διαστάσεων, το GZIP140 μπορεί να μας δώσει τη λύση, καθώς έχει τη δυνατότητα να σκιάσει έως και 6 μέτρα μήκος ανοίγματος, χωρίς καμία ενδιάμεση κάθε στήριξη, παραδείγματος χάρη κάποια κολόνα. Χάρη στο ενισχυμένο άξονα αλουμινίου διατομής Φ110 για την περιπτύλιξη του υφάσματος, ενώ σε ύψος μπορούμε να καλύψουμε έως και τα 5 μέτρα. Μπορούμε ενδεικτικά να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ολοκληρωμένων projects σε φωτογραφίες με τα συστήματα GZIP. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε δύο παραδείγματα χώρων εστίασης που έχουν κλείσει περιμετρικά με συστήματα GZIP χρησιμοποιώντας διάφανη ζελατίνα και διάτριτο ύφασμα, προστατεύοντας τον εσωτερικό χώρο από τις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία όπου υπήρχε ανάγκη. Τρομερή ανάγκη σκίασης φαίνεται στην αριστερή φωτογραφία, όπου ο πελάτης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χώρο του λόγω της υπερβολικής ζέστης και φωτεινότητας στο χώρο. Λύση δόθηκε με τη χρήση του συστήματος GZIP Tension, που έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε οριζόντια θέση αλλά και υποκλίση όπως στο συγκεκριμένο έργο. Παρόμοια περίπτωση στις επόμενες φωτογραφίες είναι η κάτω δεξιά φωτογραφία με το σύστημα GZIP Tension σε οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση με χρήση διάτρητου υφάσματος που δεν εμποδίζει την ορατότητα στον περιβάλλον χώρο, όπως φαίνεται και στις υπόλοιπες δύο φωτογραφίες. Μια μεγάλη κατηγορία λύσεων σκίασης για περιπτώσεις που είτε δεν υπάρχουν πλαϊνά κάθετα στοιχεία στερέωσης, είτε γιατί ο πελάτης δεν θέλει να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί αλουμινίου γιατί αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου του, είναι τα συστήματα G-Wire. Τα συστήματα G-Wire χρησιμοποιούν ίνοξ ρηματόσκηνα διατομής Φ4 και Φ6 αντί των πλευρικών οδηγών αλουμινίου, ανάλογα το μοντέλο. Προσφέρουν σημαντική λύση σκίασης και δροσισμού στο χώρο τοποθέτησης και έχουν τη δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση ειδικού μαγνήτη στο τερματικό προφίλ και ονομάζεται G-Wire Magnet, είτε μέσω του συστήματος LOXI που προσφέρει μέγιστη αντοχή στην ανεμοποίηση, κλάση 6, δηλαδή 10 μποφόρ. Είναι διαθέσιμα σε 4 διαφορετικές διατομές κασετίνας ή και χωρίς κασετίνα για την έκδοση Free και μπορούν να καλύψουν μήκη έως 4 μέτρα για το Magnet, 5 μέτρα για το G-Wire 114 ή και 6 μέτρα για το G-Wire 140, με μέγιστο ύψος τα 2,5, 3,5 και 5 μέτρα αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά βλέπουμε στα αριστερά ένα χώρο γραφείων που τοποθετήθηκαν κάθετα στήματα σκίασης G-Wire με σηματόσκηνο, μειώνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας του κλιματισμού κατά 2 βαθμούς την επόμενη μέρα κιόλας.
Αντίστοιχες τοποθετήσεις έχουν γίνει σε ιδιωτικές κατοικίες, προκειμένου να προσφέρουν σκίαση, χωρίς να περιορίσουν την ορατότητα προς τα έξω και να αλλοιώσουν την αρχιτεκτονική των κτηρίων. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το νέο μέλος της οικογένειας GZIP, το GZIP Naked. Είναι το νέο και πλήρως εγκυβωτιζόμενο κάθετο σύστημα σκίασης, που κανένα στοιχείο του δεν είναι ορατό παρά μόνο όταν είναι σε λειτουργία, ακολουθώντας σε απόλυτο βαθμό τις γραμμές της τοιχοποιίας της κατασκευής. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό βίντεο για να γίνει πιο κατανοητό. Οι τέντε τζαντζαριέρε συνημετίζα all'interno delle pareti. Είδαμε πόσο πραγματικά αόρατο, εξού και το invisible, είναι το συγκεκριμένο σύστημα, καθιστώντας το την τέλεια αρχιτεκτονική λύση χωρίς περιορισμούς. Είναι διαθέσιμο με διάτρητα υφάσματα σκίασης, ύφασμα τύπου σίτας, αλλά και τύπου blackout, για τις περιπτώσεις που επιθυμούμε πλήρη συσκότηση στον εσωτερικό μας χώρο. Περνώντας τώρα στο τεχνικό κομμάτι, μιλάμε καθαρά για ένα σύστημα που η τοποθέτησή του γίνεται εύκολα και γρήγορα από τον τοποθετητή, καθώς στηρίζεται στους πλευρικούς αδηγούς αλουμινίου με ειδικές βάσεις. Το προαπαιτούμενο είναι να έχουμε προβλέψει τον κατάλληλο κενό χώρο στην τοιχοποιία της κατασκευής από τη μελέτη της και τις διαστάσεις αυτές μπορείτε να τις δείτε στην καρτέλα αναλυτικά. Οι μέγιστες διαστάσεις του συστήματος είναι 6 μέτρα μήκος επί 5 μέτρα ύψος, έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου κλειδώματος όπως και τα υπόλοιπα GZIP, και όπως όλα τα συστήματα που σας παρουσιάσαμε σήμερα, έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στο εσωτερικό της κασετίνας για οποιαδήποτε συντήρηση ή αντικατάσταση, εύκολα και γρήγορα από τον τεχνικό, χωρίς να απεγκατασταθεί το σύστημα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας και τον χρόνο σας, όπως και το περιβαλλοντικό κτίριο για τα πολύ ενημερωτικά webinar που διοργανώνει. Για κάθε διευκρίνηση ή απορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που βλέπετε στην καρτέλα. Μπορείτε επίσης να μας επισκεφτείτε στα δύο καταστήματα Λιεράκη στη Χαλκιδική, καθώς και να βρείτε τα συστήματα στο οργανωμένο δίκτυο συνεργατών GZIP σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, για να δείτε όλα τα συστήματα και από κοντά. Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι συμμετέχουμε τα τελευταία χρόνια με τα συστήματα GZIP στη Διεθνή Έκθεση Κορέκα στην Αθήνα και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε σε περιττέρω μας. Καλό βράδυ, ό,τι απορίες μπορεί να έχετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Καλό σας βράδυ.